ασφαλώς και είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Φυσικά και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το αποτέλεσμα αυτό. Θετικά βλέπουν καταρχάς οι δήμαρχοι από Κορώνου και Σφακίων την αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο εγκατάστασης 6 αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 48 ανεμογεννήτριες των 288 ΜΒ στους δεμούς από Κορώνου, Σφακίων, Καντάνου Σελήνου και Κισάμου με φορέα έργου την Τέρνα Ενεργειακή. Κερδίσαμε μία μάχη, όχι τον πόλεμο, τονίζει ο Δήμαρχος από Κορώνου, Χαραλάμπος Κουκιανάκης, επισημένοντας πως θα βρίσκονται σε εγρήγορση και ετοιμότητα. Κερδίθηκε μία μάχη, όχι ο πόλεμος. Διότι όλοι εμείς θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί ακριβώς στοχεύουν στο να περάσει πρώτα η γραμμή μεταφοράς, για να έρθει μετά σε δεύτερο χρόνο η τοποθέτηση των ομογεννητριών. Άρα, οι κοινωνίες, οι θεσμικοί φορείς, αυτοί που όλοι εμείς που αγαπάμε την Κρήτη, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε άλλη τέτοιου είδους εισβολή, γιατί για περί εισβολής πρόκειται και κατακρεούργηση του νησιού μας. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός αναφέρει πως το εγχείρημα αυτό θα ήταν καταστροφικό για τα Σφακιά. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συνέπεια του αγώνα που από την πρώτη στιγμή η κοινωνία των Σφακίων έκανε στην προσπάθεια αποτροπής αυτού του εγχειρήματος που θα ήταν καταστροφικό για το περιβάλλον των Σφακίων. Γενικότερα για τη φυσική ομορφιά των Σφακίων αλλά και για την διαβίωση των Σφακιανών θα είχε πάρα πολύ σοβαρές παρενέργειες αν υλοποιούταν σαν σχέδιο να γινόταν φαραωνικές εγκαταστάσεις ασπιές στα Σφακιά. Πάντως αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτική, επομένως βρίσκονται εν αναμονή και της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Φυσικά δεν εφησυχάζουμε, διότι η απόφαση αυτή δεν είναι δεσμευτική. Οπότε περιμένουμε να δούμε και την απόφαση που θα πάρουν αρμοδίως και από το Υπουργείο και σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε ότι θα εναντιωθούμε με κάθε τρόπο και μέσο εφόσον αυτή η απόφαση και αυτή η επιθυμία η καθολική των κατοίκων των Σφακίων αλλά και της Κρήτης δεν ληφθεί υπόψη. Ήμασταν σίγουροι ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος σε αυτή τη φάση δεν θα γνωμοδοτήσει θετικά για την τοποθέτηση των φαραωνικών ανεμογεννητριών όπου θα έρθουν να βιάσουν, να καταστρέψουν το περιβάλλον της Κρήτης. Γιατί ο στόχος είναι να περάσει πρώτα η γραμμή μεταφοράς και σε δεύτερο χρόνο να έρθει ξανά το θέμα των ανεμογεννητριών όπως είχε ξαναέρθει και κατά το παρελθόν. Είπα μάλιστα αυτό να γραφτεί στα πρακτικά, διότι σε ένα χρόνο πάλι το ίδιο πράγμα θα μιλάμε. Εάν και εφόσον καταφέρουν να περάσουν ομιγέννητο τη γραμμή μεταφοράς από Χανιά Δαμάστα με συνδυαζόμενο τρόπο και δεν εισακουστεί η φωνή του αποκορονιώτικου λαού.